Λίγο ακόμα την προσοχή σας. Ευχαριστούμε καταρχήν για την συμμετοχή σας και να καλέσουμε ευθύς αμέσως τους βασικούς συντελεστές, τη σκηνοθέτη τη Βίκη την Αρβελάκη, τη σεναριογράφο την Κατερίνα Μπικάκη, τον ιστορικό αρχαιολόγο Γιώργο Τζοράκη και τον σύμβουλο ιστορικό ερευνητή τον Κώστα το Μαμαλάκη να σταθούν εδώ. Τους βασικούς συντελεστές για τη δημιουργία της συγκλονιστικής ταινίας ντοκιμαντέρ στα ίχνη του καπετάν Σατανά και είμαστε στη διάθεσή σας μετά να συνεχίσουμε ένα μικρό διάλογο εφόσον θέλουν κάποιοι να πάρουν το λόγο. Βίκη, Κατερίνα, Κώστα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε και εντυπωσιάστηκα από τον κόσμο εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Θα σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα, όπως τα σκέφτηκα τώρα πριν από δύο λεπτά που καθόμασταν και παρακολουθούσαμε την ταινία. Όταν ο Κωστής ο Φασουλάκης, τον οποίο ευχαριστώ και μέσα από το βήμα το αυτό, μας κάλεσε για να κάνουμε ένα πορτρέτο του Σατανά. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Είναι όπως όταν βλέπεις ένα μνημείο, ας πούμε. Βλέπεις ένα μνημείο και δεν μπορείς να σκεφτείς τι υπάρχει πίσω από αυτό, τι ιστορίες υπάρχουν πίσω από ένα πρόσωπο. Και όταν με την Κατερίνα μπήκαμε περισσότερο στην ιστορία, μας θυμάμαι να τηλεφωνιόμαστε πολύ αργά το βράδυ, μία να παίρνει την άλλη, ότι διάβασα το αυτό εκεί, βρήκαμε αυτό στην τάδε εφημερίδα. Και έτσι άρχισε να μεγαλώνει όλο και περισσότερο αυτό και να παίρνει τελικά τη μορφή που είδατε, που κι εμείς, με τη βοήθεια φυσικά και του Γιώργου του Τζαράκη και του Κωστή, του Μαμαλάκη, του Νίκου, του Παρασκευά και όλων των ανθρώπων που συναντήσαμε εδώ όταν ήρθαμε, όταν ερχόμασταν πέρυσι από το καλοκαίρι και κάναμε γυρίσματα, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο που ένας άνθρωπος που περνάει μέσα από αυτό το χωριό δεν μπορεί να φανταστεί τι ιστορίες κρύβονται πίσω από τους ανθρώπους και στο παρελθόν τους. Εγώ ξανά θα σας ευχαριστήσω. Εύχομαι να πήρατε πληροφορίες όπως πήραμε κι εμείς για τον τόπο σας. Αισθάνομαι ότι είναι ένας πολύ περήφανος τόπος. Αισθάνομαι ότι ο Σατανάς είναι ένας άνθρωπος που είπε λίγα και έκανε πολλά και θα πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Εγώ ως κριτικιά είμαι περήφανη, οπότε εσείς ως κουρσανιώτες θα πρέπει να είστε διπλά περήφανοι. Εγώ, ας πούμε, στα δικά μου τα χωριά δεν έχουμε δυστυχώς ένα τέτοιο πρόσωπο. Αυτά έχω να σας πω, για να μην μακρηγορώ. Σας ευχαριστώ ξανά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και παρακολουθήσατε την ταινία μας. Την ταινία μας, γιατί αφορά τον τόπο σας, αφορά ένα μεγάλο ήρωα, αφορά τον καπετάνιο μου, γιατί είναι και δικός μου πλέον. Οι περισσότεροι από εμάς, μάλλον όλοι, γνωρίζουμε τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία αυτού του τόπου. Πίσω όμως από αυτά τα γεγονότα, υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που είχαν φωτιά στην ψυχή, όπως είπε ο Νίκος Παρασκευάς, που δεν δίστασαν τη στιγμή όχι μόνο να θυσιαστούν, αλλά και να θυσιάσουν τις οικογένειές τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, μπροστά στο όραμα της ελευθερίας. Φόβος, τρόμος, αγωνία, διλήμματα, που όμως όλα αυτά ήταν ποδέστερα μπροστά στην αγάπη τους για την ελευθερία. Εύχομαι σήμερα να φωτίσαμε αυτούς τους ανθρώπους, τη δύναμή τους και εύχομαι να τους τιμήσαμε. Ευχαριστώ. Μιας και έχουμε εκκλησία πίσω μας, θα προσπαθήσω να σας πω κάτι. Ο ιστορικός επιμελητής κρατάει το ίσον, όπως την ψαλμωδία. Δηλαδή δεν αφήνει να ξεφύγει το ντοκιμαντέρ με ψευτιές, με φλιαρίες και με υπερβολές. Αυτό κάναμε. Κρατούσαμε το ίσον και ελπίζω να το καταφέραμε. Καλησπέρα και από μένα.
Χαιρόμαστε πολύ που μαζευτήκαμε απόψε εδώ μετά από μια προσπάθεια αρκετών μηνών και κόπου. Ιστορικό χρέος μας μάζεψε αυτή την ομάδα με την πρωτοβουλία του Κώστα του Φασουλάκη, έτερου Κρουσανιώτη, για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα γύρω από τον Κρουσόνα και βέβαια να αναδείξουμε τη μεγάλη πορεία και τη δράση του Αντώνη Γρηγοράκη Σατανά. Είναι άδικο, ήταν άδικο πολλά χρόνια για αυτό τον τόπο, με τις θυσίες των ανθρώπων του προς χάριν της εθνικής αντίστασης, να στιγματίζεται επειδή φωτιζόταν μόνο η αρνητική πλευρά. Τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί η πορεία της ομάδας Σατανά και γενικότερα η συμβολή του Κρουσόνα, πάντα με επικεφαλή στον Αντώνη Γρηγοράκη, για την ελευθερία αυτού του τόπου. Δεν θέλαμε να κρύψουμε την αρνητική εικόνα. Δεν μπορούσαμε όμως να ανεχτούμε η μεγάλη συμβολή των ανθρώπων γύρω από τον Σατανά να μένει κρυφή και να αγνοείται. Θεωρούμε ότι συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο ώστε να είναι λίγο περισσότερο γνωστή, ώστε να επανασυνδεθεί ο Κρουσόνας με τον Αντώνη Γρηγοράκη σε μια πολύ συμβολική, όπως είναι η απόψινή βραδιά, δεύτερη και σημαντικότερη και μόνιμη επίσκεψη του καπετάνιου στον Κρουσόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.